καλύτερα στα ίδια ποδοσφαιριστής βασίζεται περισσότερο στη δουλειά του, γιατί από αυτό ζει και δεν ζει από το ποδόσφαιρο. Και όπως και εγώ ζω βοηθώντας τον πατέρα μου στη δουλειά που είμαστε χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί φορτηγών. I'm getting information, but we're not getting altitude data. It's not seeing enough satellites right now to send that down, and we don't know why. Με λένε Ηλία Βουταρίδη, παίζω επιθετικός. Φέτος είμαι στην ομάδα του Αστέρα Φαρών. Είναι αλφατοπική κατηγορία ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχω παίξει και άλλες χρονίες, παίζω από μικρός μπάλα από 5 χρονών. Έχω παίξει σε πολλές κατηγορίες, και κατώτερες και β', αλλά έχω παίξει κάποιες χρονιές δέλτα με τον Αστέρα πάλι Αρφαρών. Από το εραστηχνικό ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και δυστυχώς εδώ στην επαρχία είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, διότι δεν υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται και βλέπουν τους εραστηχνικούς ποδοσφαιριστές, και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που περνάνε από το εραστηχνικό ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τα γήπεδα κατά βάση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ξερά. Εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτό, διότι έχουμε ένα γήπεδο με χορτάρι και είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα στη Μεσσηνία. Και για το ποδοσφαιριστή είναι ένα σύν αυτό, διότι μπορεί να παίξει πιο εύκολα σε ένα γήπεδο με χορτάρι παρά σε χώμα, γιατί από αυτό του προκύπτουν και πολλοί τραυματισμοί. Για να φύγει από τον Αστέρα Αρφαρών να πάει σε μια ανώτερη κατηγορία, θα πρέπει να έχει δουλέψει στις ακαδημίες, να έχει σωστές βάσεις πάρει, ούτως ώστε όταν πάει στην ανώτερη κατηγορία να είναι έτοιμος. Και όχι να περιμένει τώρα η ομάδα να τον δουλέψει στις ανώτερες κατηγορίες, να φάει 2-3 χρόνια στη δουλειά πάνω σε αυτό το ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή.